Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας όταν άγνωστοι έκλεψαν το αυτοκίνητο του αντιπροέδρου της Βουλής Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Πάμε στο Βάιο Σύρο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Το αυτοκίνητο το είχε παρκάρει ο κύριος Μαρκογιαννάκης στην οδό Αγία Σοφία στην πλατεία στη Νέα Σμύρνη και 7.30 ώρα το απόγευμα χθες διαπίστωσε ότι τελικά κάποιοι το είχαν κλέψει. Όπως ήταν επόμενο, δημιουργήθηκε συναγερμός στο κέντρο της άμεσης δράσης. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση ακόμα και της ανθρωπιστικής υπηρεσίας. Αυτοκίνητα και μηχανές άρχισαν να σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή. Και η εντολή που είχαν ήταν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και να συλλάβουν τους δράστες. Λίγο αργότερα όμως, περίπου 40 λεπτά αργότερα, το αυτοκίνητο παραδόξως εντοπίστηκε 2-3 στενά πιο κάτω από το σημείο όπου είχε παρκαριστεί και από όπου είχε κλαπεί. Δεν έχει διευκρινιστεί η Ιωάννα αν οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν κάτι από το αυτοκίνητο ή αν διαπίστωσαν την ταυτότητα του κατόχου του αυτοκίνητου και αποφάσισαν να το αφήσουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα θα έπεφταν στα χέρια της αστυνομίας. Βέβαια. Βάιε, πάμε όμως σε μια άλλη είδηση τώρα. Για δεύτερη μέρα σήμερα επικράτησε χάος στην Εθνική Οδό στον Κεφισό από πυρκαγιά που προκλήθηκε σε φορτηγό. Χθες είχαμε το λεωφορείο. Χθες λεωφορείο, σήμερα φορτηγό. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν το πρωί, γύρω στις 5 η ώρα, στην έξοδο Αχαρνών προς τον Πειραιά, ένα φορτηγό τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε ώρα αρχή αιχμής, θα λέγαμε. Καταλαβαίνετε το μποτιλιάρισμα που προκλήθηκε, αλλά όπως και χθες είχαμε μποτιλιάρισμα και από το αντίθετο ρεύμα της Κηφισού, καθώς οι πολλοί οδηγοί που περνάγανε κόβαν ταχύτητα για να δούνε το περιστατικό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ.